Καλησπέρα, καλησπέρα, τι μου κάνατε, καλώς ήρθατε και στο σημερινό vlog. Σήμερα είναι Σάββατο, είναι ωραία μέρα, ζεστή μέρα, πάρα πολύ ζεστή μέρα, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Έχω καύσωνα σε επικρατεί σε όλη την Ελλάδα, χαμός. Εμείς τώρα πριν από λίγο μπήκαμε, είχαμε πάει για εξωτερικές δουλειές, γιατί όπως ξέρετε είμαι σε άδεια, μέχρι και την άλλη Τετάρτη θα είμαι σε άδεια και Τετάρτη. Ο σύζυγος πάει από Δευτέρα για δουλειά, αλλά πήγαμε για κάποιες εξωτερικές δουλειές, γυρίσαμε. Έβαλε παϊδάκια κοτόπουλο στο φούρνο, ο σύζυγος τα έβαλε. Ναι, το σπίτι είναι μια χαρά, ένα πλυντήριο έβαλα μόνο, από την αλήθεια. Όλο είναι μαζεμένο, άμεσα στο σπίτι περισσότερα γίνονται μπαμ μπαμ. Και έτσι μπαίνουμε σε μια σειρά, είμαστε καλά. Έχω ανοίξει ήδη τα κλιματιστικά, είναι 1 η ώρα το μεσημέρι, 1 και 10 για την ακρίβεια. Έχω ανοίξει ήδη τα κλιματιστικά, σκάει ο Τζίτζικα στην κυριολεξία. Η μικρή διαβάζει, ο σύζυγος κάτι καθαρίζει τώρα στο αυτοκίνητο, ο γιος μου δουλεύει. Θέλω να πεταχτώ και λίγο στο Σκλαβενίτη, να πάρω 5-6 πραγματάκια. Τίποτα άλλο δεν θα κάνω σήμερα. Και να πλούσω και ένα πλυντήριο ρούχα αυτά το βράδυ. Θα πάμε σε πανηγύρι, θα πάμε στον Σαφέτη, όσοι τον ξέρετε. Ναι, και θα σας πάρω και εκεί μαζί, εννοείται. Θα πάμε να πιούμε και να χορέψουμε, γιατί όχι. Αύριο χαλαρά στο σπίτι, κάνω μια βολτούλα ήρεμα, τίποτα άλλο. Τετάρτη δίνει και το τελευταίο μάθημα η μικρή και όλα τα παιδάκια. Δίνουν το τελευταίο μάθημα στις Πανελλήνιες, οικονομικά. Όλα καλά θα πάνε, όλα μια χαρά. Ήταν διήμερο το βλογκάκι, μπορεί και τριήμερο, ανάλογα τι έχω να δείξω. Επίσης, εχθές πήγα και στη διατροφολόγο, να σας πω. Έχασα μόνο 600 γραμμάρια. Δεν πειράζει, για 2 εβδομάδες, οκ, okay, γιατί έκανα λίγες έτσι μαμουνιές, λίγο βόλτα από εδώ, μια μπυρίτσα, λίγο πατατάκι, λίγο ξηρό καρπό. Εν τω μεταξύ, εγώ νομίζω ότι επειδή τρώω ανάλλα τους ξηρούς καρπούς το βράδυ, έτσι λίγο για σνακ, γιατί με πιάνει λίγο η λιγούρα και λέω από το να φάω πατατάκια, φάω ξηρούς καρπούς. Έχει το ίδιο θερμιδικά, ακριβώς το ίδιο. Τέλος πάντων, και μου είπε τι μπορώ να τρώω. Θέλω να πάρω τις ζυσοκοφρέτες, αυτές που είναι με γεύση πίτσα, μπάρμπικιου και τέτοια, για να τρώω αυτές, αν θέλω κάποιο σνακ. Αυτά. Πίνω ένα καφεδάκι τώρα, παραγγείλαμε ένα καφεδάκι να χαλαρώσω, να ηρεμήσω. Θα σας κλείσω και θα τα πούμε μετά. Να σας δείξω και το κορμό που έμεινε. Αυτό το έφτιαξε η κόρη μου, ήταν όλο γεμάτο. Όλο αυτό γεμάτο, όλο. Ναι, και δεν τρώω άλογο, έφαγα. Έφαγα και παράφαγα, φτάνει. Λοιπόν, τώρα το βάλω σε μικρότερο πιάτο, γιατί παρά έγινε τεράστιος ο δίσκος αυτός. Αυτά. Λοιπόν, μόλις γύρισα από τον Σκλαβενίτη, πάμε για ένα σούπερ μάρκετ χολ. Πήρα λεμόνια, αγκουράκια. Πήρα να δοκιμάσω αυτές τις ζυσοκοφρέτες ακρίνο. Πήρα 2 με γεύση πίτσα και 1 με μπάρμπεκιου. Μία δοντόκρεμα Colgate. 2 σοκολατίτσες της κόρης μου, Παυλίδη Φράουλα. Το τοπάιν αυτό. Μία σημεία δώρο τσίπλες, τις είχε προσφορά. Πήρα να δοκιμάσω αυτό το καζολίν, ωραίο άρωμα είναι. Μία μαγιονέζα. Ένα καφέ λιμέλο για την ευκαιρία. 3 σαλατούλες, γιατί χτες πήγα στα Lidl, αλλά δεν είχε τις καλές σαλάτες που παίρνουμε και το μαρούλι. Πήρα Gouda Light, κρυμμένο. Ένα σαμπουάν, μεγάλη συσκευασία. Και 2 Pepsi Zero. Αυτά ήταν τα ψώνια. Πάμε να τα συστοποιήσω και θα πούμε μετά. Φάγαμε το φαγητό, ήταν υπέροχο. Πάρα πολύ ωραίο. Έφτιαξα και μαρούλο σαλάτα και ντοματο σαλάτα. Το κοτομπουλάκι ήταν τέλειο. Πατατούλες, τηγανιτές και τα σχετικά, εγώ δεν έφαγα τόσο από 2-3. Και τώρα θα πάω πάνω. Θέλει η μικρή να την εξετάσω στα οικονομικά. Στη θεωρία εννοείται, όχι στις ασκήσεις, γιατί δεν ξέρω τι τύφλα μου. Και μετά θα πάω να ξαπλώσω, γιατί το απόγευμα θα πρέπει να σηκωθώ, να πλώσω ρούχα, να μαζέψω κουζίνα. Να ετοιμαστούμε, γιατί το βραδάκι 11.30 θα πάμε στο Σαφέτη, στο πανηγύρι. Τέλος πάντων, εκεί που έχει τη συναυλία, πανηγύρι, εγώ το λέω, μια χαρά είναι. Εκεί. Άρα σας κλείνω τώρα και θα τα πούμε μετά. Πάω για διάβασμα.
Είμαστε έτοιμοι για το πανηγύρι. Πάμε σαφέτη και γρήβα. Τα λέμε από εκεί. Κάτι έχει κάτω, έχουμε βάλει. Κρασίδι, κάτι έχουμε βάλει. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς μου είστε, καλή Κυριακή να έχουμε, Κυριακή εκλογών σήμερα. Αρχίσαμε σήμερα να ξυπνήσουμε, γιατί χτες είδατε και εικόνες, στιγμιότυπα, είχαμε πάει στο πανηγύρι, τραγουδούσε η Γρίβα, Σαφέτης και Σερέτη. Πολύ ωραία ήταν, πάρα πολύ ωραία περάσαμε, μέχρι τις πρωινές ώρες. Και έτσι ήταν δύσκολο το ξύπνημα το πρωινό και κοιμηθήκαμε παραπάνω, εννοείται. Τώρα θέλω να μαζέψω λίγο την κουζίνα, γιατί θέλω να πάω να ψηφίσουμε κιόλας, όλα μαζί. Ναι, να μαζέψω όμως την κουζίνα από χτες, γιατί τα αφήσαμε όπως ήταν, τα βραδινά φάγαμε, φύγαμε. Και θέλω να βάλω ένα πλυντήριο να μαζέψω και τα ρούχα από πάνω, γιατί ήδη ξεκίνησε η ζέστη. Και θα φτιάξω σήμερα κάτι γρήγορο. Βγάλαμε χτες κιμά και θα φτιάξω μια μακαρονάδα με κιμά στα γρήγορα. Αυτό θα είναι το μεσημεριανό κυριακάτικο φαγητό μας. Μακαρόνια με κιμά. Για να φύγουμε να πάμε να ψηφίσουμε. Αυτά. Άρα, θα σας πάρω μαζί μου στην ημέρα. Μπορεί να συνεχιστεί και αύριο το βλογκάκι, έναν τρίμερο. Θα το δούμε. Τα λέμε σε λίγο. Και το φαγητό, δίπλωσα τα ρούχα, μάζεψα και πάνω τα δωμάτια. Ο γιος μου έφυγε για μπάνιο, η κόρη μου διαβάζει. Ο σύζυγος είναι κάτω στα σκυλάκια και εγώ τώρα θα φτιάξω το κιμά. Έχω τρίψει κρεμμύδι, μπόλικο και καρότο. Θα βάλω και ελαιόλαδο για να τσιγαρίσω το κιμά καλά. Να τσιγαρίσω το κιμά καλά. Θα βάλω ένα χυμό ντομάτας. Θα βάλω και μπεντέ και τα μπαχαρικά που είναι
Θα βάλω ένα κύβο κνόρ, μάλλον όχι κνόρ, θα βάλω ένα κύβο λαχανικών από το Little Inner. Θα βάλω αλάτι, λίγο πιπέρι, λίγο κουρκουμά, ελάχιστο κουρκουμά, μπαχάρι και θα βάλω και... τι άλλο, και λίγο κανέλα τριμμένη, αυτά. Έτσι τα είναι ο κοιμάς μου, αυτά τα μπαχαρικά βάζω και θα το αφήσω να σιγοβράσει, και όχι για πάρα πολύ ώρα, δεν χρειάζεται πολύ. Έβαλα και το λιγουίνι, το θα τσιγαρίσω και το κοιμά, θα πάρω και το κοιμά. Και μόλις τελειώσει το μαγείρεμα, θα έρθουμε κατευθείαν να πάμε να ψηφίσουμε, να ξεμπερδεύουμε, να φάμε, να πάω να ξαπλώσω, να ρίξω έναν ύπνο τρικούβερτο. Ναι, εγώ συνήθως λένε το φορώ το τρικούβερτο, εγώ θα ρίξω το ύπνο το τρικούβερτο, γιατί δεν μπορώ. Και τα αποκοιμωτάκια ξέρω, θα κάνουμε πάμε καμιά βόλτα ίσως, θα δούμε έτσι χαλαρά, γιατί από αύριο ξεκινάει και ο σύζυγος εργασία και χαρά, εγώ όχι ακόμα, θα κάτσω και Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, Πέμπτη θα πάω στο γραφείο, πρώτο Θεός, να τελειώσουμε και με τις Πανελλήνιες και όλα καλά, πήγα και άπλωσα και άλλο ένα μισό πλυντήριο ας πούμε στα γρήγορα, τα κάτι ζακέτες του γιου, τις είχα βάλει όλες μαζί, να τις πλύνω. Και τώρα έβαλα κι άλλο ένα πλυντήριο, να το απλώσω το απόγευμα όμως αυτό, γιατί τότε θα τελειώσει κιόλας έτσι κι αλλιώς. Είναι ήδη 2 η ώρα, σχεδόν, 2 παρά. Αυτά. Άρα, ετοιμάζω το φαγητό μου και θα πούμε στη διάρκεια. Έτοιμος ο κοιμάς, τώρα περιμένω να γίνουν, θα σουλώσει σε λίγο και τα μακαρόνια. Και ξεμπερδέψω με το φαγητό, κορίτσια. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς μου είστε, τρίτη μέρα vlog σήμερα και θα κλείσω αυτό το βλογκάκι. Τράβηξε αρκετές μέρες, είμαι κατακόκκινη, μόλις μπήκα στο σπίτι, πήγα να πάρω τη μικρή από το φροντιστήριο και πήγα και λίγο στο σούπερ. Πήγαμε και στη ράφτρα κάτι πράγματα, όλα καλά, αλλά και έχει πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Το πρωί μάζεψα την κουζίνα, έβαλα και στο νερό, σε βραστό νερό τους γίγαντες για να φουσκώσουν, για να τους μαγειρέψω σε λίγο. Έβαλα και ένα πλυντήριο, θέλω να πάω να απλώσω, να μαζέψω κάποια ρούχα, θέλω να σιδερώσω, με κλιματιστικό εννοείται και μόνο. Να μαζέψω έτσι λίγο. Πέμπτη θα πάω για δουλειά, σήμερα είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε να σας δείξω και 2-3 πραγματάκια που πήρα από το σούπερ και να συνεχίζω τις δουλίτσες μου. Λοιπόν, δεν πήρα πολλά πράγματα, δεν ξέρω αν φάγαμε τώρα. Πήρα αυτά εδώ τα σιριζογκοφρέτες. Αυτές εδώ με γεύση πίτσα που θέλω να τη τρώσω σνακ το βράδυ. Όχι όλα μαζί μου είτε. Τσουμάκι για τους γίγαντες για το μεσημέρι. Και πήρα και 2-3 ψωμάκια να τους φτιάχνω στα ντουτσάκια. Ίσως και το βράδυ. Ήθελε σαλάμι αέρωση η κόρη μου, πήραμε το υφαντή, συσκευασμένο. Μία πέψη ζύρο. Και ένα γιαουρτάκι μαράτα στραγγιστό 2%. Αυτά. Πήραμε και από ένα καφέ. Και δύο. Άρα σας κλείνω και θα τα πούμε μετά να ξεδρώσω γιατί έχω γίνει μουσκεμά. Πολύ ζέστη. Εννοείται πως άλλαψα κλιματιστικό. Δεν αντέχετε παιδιά η ζέστη. Αφόρητη. Έβγαλα και τα κουβερτοπαπλώματα. Τα μάζεψα. Δεν γινόταν άλλο. Και πολύ κρατήσανε. Τώρα θέλω να διπλώσω 2 πλυντήρια. Έχω ετοιμάσει εδώ και το βαρύ πυροβολικό το σίδερο και εδώ έχω σίδερο. Στη μικρή δεν παίρνουμε. Έκανε ένα διάλειμμα πάλι ο κουζίνα και έρχεται.
Και καθάρισε και το μπάνιο, στην εντέλεια. Έβγαλα παντού τα παπλώματα. Έκλεισα και εδώ, απομόνωσα. Και εδώ χαμήλωσα το πατζούρι να μην χτυπάει ζέστη. Κλιματιστικό φουλ. Και τώρα θα πάω κάτω να ξεκινήσω να μαγειρεύω τους γίγαντες. Να καθαρίσω και λίγο κάτω το μπάνιο και να συμμαζέψω, να ανοίξω και κάτω το κλιματιστικό, να βάλω τα πουλάκια μέσα. Για να έρθω να πιάσω να σιδερώσω, να διπλώσω μάλλον και να σιδερώσω και μετά μπανάκι κατευθείαν όπως είμαι, κατευθείαν και φαγητό και ύπνο. Αυτό, τίποτα άλλο. Το απόγευμα χαλαρά, ήρεμα, μπορώ να πάμε για καμιά μπερίτσα το βράδυ, θα σας πάρω μαζί και θα τα πούμε στη συνέχεια. Γαλάτια στο YouTube. Μπείτε και εσείς να τη δείτε, έχει πολύ ωραία βιντεάκια και ωραία μπλουγκάκια. Έχουν περαστικά και σε εκείνη και στο σύζυγό της. Και τώρα φτιάχνω τους γίγαντες, τους βάζω στον φούρνο να ξεμπερδεύω, ένας χαμούλης όπως πάντα στην κουζίνα και συνεχίζουμε. Απογευματάκι, ξεκουράστηκα, σηκώθηκα, έφαγα και το καρπουζάκι μου. Η μικρή συνεχίζει να διαβάζει, την εξέτασα κάποια κεφάλαια που ήθελε. Ο σύζυγος πάει να πετάξει στα σκουπίδια. Και τώρα θέλω να μαζέψω λίγο το νεροχύτη και θα μαγειρέψω για αύριο. Ναι, για αύριο, παρόλο που δεν δουλεύω. Γιατί θέλει να πάρει ο σύζυγος φαγητό μαζί του, μοσχάρι κοκκινιστό με ριζάκι. Θα μαγειρέψω όλο το μοσχάρι κανονικά και για μας. Απλώς θα βράσω πολύ λίγο ρύζι για να μπορώ να το βάλω το βράδυ στο ψυγείο. Και αύριο θα μαγειρέψω το υπόλοιπο ρύζι που είναι να φάμε εμείς. Εγώ όχι, δηλαδή τα παιδιά. Αυτά. Πάω να μαζέψω τώρα την κουζίνα. Δεν ξέρω τι θα κάνω το βράδυ. Θέλω να πάω να μαζέψω και κάποια ρούχα, να τελειώσω και το σίδερο. Σιδέρωσα πάρα πολλά ρούχα σήμερα. Μέσα στο κλιματιστικό ήμουν, αφημένη. Στην κυρολεξία. Και θέλω να πάω να τελειώσω, να μαζέψω τα ρούχα, να δω τι είναι για δίπλωμα και τα υπόλοιπα να τα σιδερώσω, να ξεμπερδεύω με το σίδερο. Και αν βγαίνει πλυντήριο, να βάλω. Αλλιώς θα βάλω αύριο. Αύριο θα φτιάξω και τα νυχάκια. Αλλά θα ανοίξω άλλο βλογκάκι αύριο. Πάω να πιω το καφεδάκι μου και θα τα πούμε από τη ταράτσα. We'll be right back.